Ωραία. Αγαπητοί συνάδελφοι, χαίρομαι που σας ξαναβλέπω ηλεκτρονικά εννοώ και θα αρχίσουμε τα μαθήματα της συνεχιζόμενης επιμόρφωσης στην παιδιατρική, τα οποία θα διατρέξουν όλη την ακαδημαϊκή χρονιά και θα μας πάνε μέχρι το τέλος Ιουλίου του 2024. Η παρατεταμένη χρονικά εποχή της νόσου COVID, που από ό,τι φαίνεται επιδημιολογικά ήρθε για να μείνει, επιβάλλει νέα θεώρηση στον τύπο των επιστημονικών εκδηλώσεων. Πολλοί των συναδέλφων διευκολύνθηκαν με την μέσο διαδικτύου παρακολούθηση, η οποία παρέχει παράλληλα αμφίδρομη επικοινωνία με τον ομιλούντα, τον συντονιστή ή τους συμμετέχοντες σε μία τράπεζα και σε ένα συνέδριο. Γεωγραφικά επίσης καλύπτονται πολύ μεγάλες περιοχές τη στιγμή που έχουμε ως σύμμαχο το διαδίκτυο και δεν περιοριζόμαστε μόνο στην πόλη, στον στενό χώρο που δίνεται μία ομιλία ή λαμβάνει χώρα ένα συνέδριο. Οι παρουσιάσεις μας θα αρχίζουν στις 1 το μεσημέρι, συνήθως είναι διάρκειας 1 έως 1,5 ώρας και όπως ξέρετε η ομιλία αφού υποστεί το ανάλογο μοντάζ μετά από μερικές μέρες αναρτάται στο διαδίκτυο για μελλοντική επανακρόαση. Το θέμα μας είναι ο αντιγρυπτικός εμβολιασμός της περίοδου που ήδη έχει αρχίσει 23-24 και με σκοπό να δούμε εάν και τι έχει αλλάξει στον εμβολιασμό για μία νόσο η οποία δεν μας επισκέπτεται μόνο κάθε χρόνο αλλά μετά την ιστορία που έχουμε με τον COVID θα έλεγα ότι η εμπειρία αυτή τη χρονιά ήταν ότι είχαμε γρήπη συνεχώς σε όλη τη διάρκεια του έτους. Οι πληροφορίες τις οποίες δίνουμε ουσιαστικά προέρχονται από το CDC και είναι δημοσιευμένες στο επίσημο όργανο του CDC τον Αύγουστο του 2023. Έτσι θέλω να πω ότι έχουν ένα κύρος και λέγονται ότι επικρατούν ως γνώσεις την τελευταία στιγμή. Εδώ έτσι έχουμε μία παράσταση του ιού της γρήπης και όπως αυτός προσδένεται στους υποδοχείς των αναπνευστικών κυττάρων. Να θυμηθούμε ότι οι ιοί της γρήπης είναι RNA ιοί, ανήκουν στην οικογένεια των ορθομυξοειών. Στην πραγματικότητα έχουμε 4 οικογένειες από τους ιούς και A, B, C και D. Σε ό,τι αφορά την γρήπη τύπου α, από τις κύριες πρωτεΐνες που την χαρακτηρίζουν είναι η αιμαγλουτινίνη με την οποία προσδένεται στους υποδοχείς και η νευραμινιδάση. Και έχουμε κατά κανόνα επιδημίες και ορισμένες φορές και πανδημίες. Οι μορφές αιμαγλουτινίνης που έχουμε είναι 10 και νευραμινιδάσεις μέχρι τώρα έχουν αναγνωριστεί 16. Έτσι καταλαβαίνετε ότι οι συνδυασμοί ανέρχονται σε 160. Και γι' αυτό τον κύριο λόγο για προστασία τον έχουν τα εμβόλια. Ο τύπος Β έχει μια φιλογενετική διαφοροποίηση, δεν χαρακτηρίζεται από αιμαγλουτινίνη και νευραμίνη δάση, αλλά χωρίζεται σε οικογένειες επιμέρους. Δημιουργεί επίσης επιδημίες, όχι ουσιαστικά πανδημίες. Ο τύπος Σι μας ευθύνεται για μεμονωμένες περιπτώσεις γρήπης, δεν κάνει επιδημίες και γι' αυτό το λόγο δεν περιλαμβάνεται στα εμβόλια. Ο δε
τύπος δι ουσιαστικά αφορά τα ζώα και δεν ασχολούμεθα με αυτό. Συγγενική είναι η ιή της παραγρύπης, που και αυτή είναι RNA ιή και που στα παιδιά ξέρουμε ότι κάνουν κρούπ κόνα αλλαργίτιδο, δηλαδή ενώ στους ενήλικες η κόνα ανάλογη της γρήπης. Οι ιοί που θα κυκλοφορήσουν φέτος θα κυκλοφορήσουν παράλληλα με τον COVID-19 και επίσης παράλληλα θα κυκλοφορήσει και ο αναπνευστικός συγκητιακός ιός. Η διάκριση μεταξύ των δύο ιών, γρήπης και COVID, σε επίπεδο κλινικό είναι δυσχερής και γι' αυτό χρειάζεται εργαστηριακός έλεγχος και εργαστηριακή επιβεβαίωση. Επειδή ακριβώς οι λοιμώξεις τόσο από COVID όσο και από γρήπη και θα τρέξουν και αυτή τη χρονιά παράλληλα, ο αντιγρυπικός εμβολιασμός έχει ιδιαίτερη σημασία. Να ξέρουμε επίσης ότι μπορεί να γίνει ταυτόχρονα συνόσιση και από τους δύο ιούς. Και το εμβόλιο είναι το μόνο όπλο το οποίο έχουμε για να αποφύγουμε την λίμωξη ή και την συνλίμωξη. Όπως ξέρουμε, η μετάδοση του ιού SARS COVID-2 είναι ευκαιρέστερη και η νόσηση συνήθως είναι βαρύτερη. Το 2020 και 2021, όταν είχαμε ήδη την επιδημική έξαρση με τον COVID και λήφθηκαν όλα τα μέτρα περιορισμού, χρήσης μάσκας, κλείσανε σχολεία, ανεστάλλη λειτουργία σε επιχειρήσεις και όλα αυτά, είχε ως αποτέλεσμα να έχουμε και πάρα πολύ περιορισμένη κυκλοφορία των ιών της γρήπης. Αυτό συνεχίστηκε και το 2021-2022, ενώ από στο έτος 2022-2023 είχαμε επιδημικά κύματα γρήπης, όπως ξέρουμε, με παράλληλη κυκλοφορία και της γρήπης και του ιού SARS και του RSV. Τα άτομα που είναι σε αυξημένο κίνδυνο για γρήπη, τα ξέρουμε όλοι, είναι οι μεγαλύτερης ηλικίας ενήλικες, ενώ με τους άνω των 50 ετών, όσοι πάσχουν από υποκείμενα νοσήματα, οι γυναίκες κατά την κοίηση, τα παιδιά σχολικής ηλικίας που πάσχουν από COVID-19 με αυτό που έχει περιγραφεί στον COVID, ιδιαίτερα μετά την αποδρομή του COVID, ως πολυσυστηματικό φλεγμονώδες σύνδρομο, το οποίο βλέπουμε με αυξανόμενη συχνότητα και στα παιδιά. Οι επιπλοκές που έχουμε από την γρήπη και τον COVID φυσικά είναι η πνευμονία, η αναπνευστική ανεπάρκεια, το σύνδρομο αναπνευστικής δυσχέρειας, συμψεμία, μυοκαρδίτης, πολυοργανική ανεπάρκεια, επιβάρυνση υποκειμένων νοσημάτων, φλέβο αρτήριο θρομβωτικά επεισόδια, έτσι κυρίως σε παιδιά που έχουν μεταφλεγμονώδες πολυσυστηματικό σύνδρομο και υπάρχει επίσης και περιπτώσεις που συμμετέχει το κεντρικό νευρικό. Ο αντιγρυπικός εμβολιασμός έχει ιδιαίτερη σημασία στους ανοσοκατασταλμένους, είτε αυτή η ανοσοκαταστολή τους οφείλεται σε φάρμακα, σε συγγενή αίτια ή σε διάφορες επίκτητες καταστάσεις, σε ανατομική ή λειτουργική ασπληνία και σε όλους, όλοι αυτοί πρέπει να ανοσοποιούνται με αντιγρυπτικό εμβόλιο. Είναι ένας πληθυσμός προτεραιότητας. Εάν τώρα θα πρέπει ο εμβολιασμός για γρήπη να γίνει πριν ή μετά την ανασοκατασταλτική παρέμβαση, αυτό αποφασίζεται σύμφωνα με οδηγίες για τις οποίες πρέπει να συμβουλεύεται κανείς τους λοιμοξιολόγους. Η αντισωματική απάντηση μπορεί φυσικά να υπολείπεται σε άτομα με συγγενείς ανοσοανεπάρκειες ή που βρίσκονται σε αντικαρκυνική χημειοθεραπεία.
να τονίσουμε εδώ ότι δεν αντενδείκνυται η χορήγηση του αντιγρυπτικού εμβολίου με ζώντες ιούς, αυτό που γράφεται και λέγεται ως Live 4. Το εμβόλιο αυτό δεν κυκλοφορεί έτσι και αλλιώς στη χώρα μου. Και η αντένδειξη για την κύση είναι κατανοητή τη στιγμή που ξέρουμε ότι όλοι οι με ζώντες ιούς δεν επιτρέπεται να γίνονται στη διάρκεια της κύησης. Η νοσηρότητα και η θνητότητα από γρήπη είναι κάτι που πρέπει να το έχουμε υπόψη μας και στο μεγαλύτερο κίνδυνο βρίσκονται τα βρέφη και τα νήπια ηλικίας κάτω των 2 ετών. Οπωσδήποτε η ομάδα μέχρι την ηλικία 5 ετών είναι σε αυξημένο κίνδυνο. Επιδημιολογικά έχει διαπιστωθεί ότι το 85% των θανάτων συμβαίνουν σε ανεμβολίες τους. Έχει παρατηρηθεί ότι τουλάχιστον για τα παιδιά και τους εφήβους η θνητότητα είναι μεγαλύτερη από τη γρήπη Β συγκριτικά με τη γρήπη Α. Και να ξέρουμε ότι η θνητότητα σε άτομα άνω των 18 ετών συνδέεται με βακτηριακές επιλοιμώξεις, συνήθως από στρεπτόκοκο της πνευμονίας ή χρησίζοντα σταφυλόκοκο. Η θνητότητα αντίθετα σε άτομα κάτω των 18 ετών συνδέεται περισσότερο με υιογενή μυοκαρδίτη. Η αποτελεσματικότητα της ανοσίας εκπίπτει με την πάροδο του χρόνου μετά τον εμβολιασμό. Φυσικά σχετίζεται με την ηλικία του εμβολιαζόμενου. Γι' αυτό, όπως θα πούμε στη συνέχεια, οι μεγάλες ηλικίες πρέπει να εμβολιάζονται με εμβόλιο που έχει πολλαπλάσια ισχύ από το συνηθισμένο αντιγρυπτικό εμβόλιο, διότι υπάρχει το φαινόμενο της ανοσογύρανσης εκεί. Επίσης, η αποτελεσματικότητα του εμβολίου συνδέεται με τυχόν μετάλλαξη του ιού στη διάρκεια της ίδιας αντιγρυπτικής περίοδου. Είναι αυτές που χαρακτηρίζονται ως μεταλλάξεις, οι οποίες δεν είναι ικανές να αλλάξουν την αίμα-γλουτινίνη, δηλαδή να δημιουργήσουν ένα καινούργιο στέλεχος το οποίο δυνητικά θα μπορούσε να κάνει πανδημίες, αλλά κάνουν μικρές μεταλλάξεις σημειακές. Η ομοιότητα φυσικά που υπάρχει μεταξύ των ιών του εμβολίου και των ιών που κυκλοφορούν στην κοινότητα, τους τύπους ή και υποτύπους της γρήπης Α και τις φυελογενετικές διαφοροποιήσεις που τυχόν έχουν γίνει στην γρήπη Β. Μελέτες πάντως αποτελεσματικότητος σε παλιότερες περίοδοι που είχε εφαρμοστεί το αντιγρυπτικό εμβόλιο, συγκεκριμένα στην διετία 10-11 και στην περίοδο 13-14, έδειξαν ότι 54-67% είχε αποτελεσματικότητα το εμβόλιο για το πρώτο εξάμηνο μετά τον εμβολιασμό. Η αποτελεσματικότητα σιγά σιγά εκπίπτει κατά μέσο όρο κατά 6-7% για τη γρήπη Α και Β για το επόμενο χρονικό διάστημα, δηλαδή για το δεύτερο εξάμηνο του έτους. Πού τώρα δεν πρέπει να γίνεται εμβολιασμός. Ο εμβολιασμός για γρήπη παροδικά αναβάλλεται σε πάσχοντες από COVID-19, στους ύποπτους και ασυμπτωματικούς, αυτούς δηλαδή που ευρίσκονται σε περίοδο καραντίνας. Σε όσους έχουν ιστορικό προηγηθήσας λίμωξη από COVID, το εμβόλιο της γρήπης δεν τους προστατεύει από επαναλίμωξη, εννοείται από COVID. Έτσι, δεν σημαίνει
ότι νοσήσαμε από COVID, θα κάνουμε εμβόλιο γρήπης, δεν μπορούμε να κάνουμε επαναλήμωξη από COVID. Και αυτά ως μέτρα τα λαμβάνουμε για να μην γίνεται και να μην υπάρξει σύγχυση σε περίπτωση που υπάρξουν μετεμβολιαστικές αντιδράσεις και ακριβώς υπάρχει σύγχυση κατά πόσον οφείλονται στο εμβόλιο της γρήπης ή στην νόσο COVID. Η δοσολογία που χρησιμοποιούμε στο εμβόλιο για τα παιδιά εμβολιάζονται έτσι κι αλλιώς άνω των 6 μηνών και μέχρι την ηλικία των 36 μηνών η δόση του εμβολίου είναι μισό ml είναι το εμβόλιο και περιέχει αιμαγλουτινίνη 15 μικρογραμμάρια. Εμβόλια τα οποία κυκλοφορούν και υπάρχουν από χρόνια του τύπου Vaxigrip, Fluarix ή Influvac έχουν ακριβώς αυτή την συγκέντρωση αιμαγλουτινίνης 15 μικρογραμμάρια. Συντηρούνται όπως όλα τα εμβόλια στους 2 με 8 βαθμούς. Από πλευρά σύνθεσης το εμβόλιο περιέχει 2 στελέχη γρήπης α και 2 στελέχη γρήπης β. Είναι δηλαδή ένα τετραδύναμο αδρανοποιημένο εμβόλιο με ιούς που καλλιεργήθηκαν σε εμβριοφόρα αυγά όρνηθος, χωρίς να υπάρχει άνοσο ενισχυτικό. Βλέπετε τους 2 τύπους της γρήπης α, στελέχη Βικτόρια και Ντάρουιν, και τους 2 τύπους της γρήπης β, Όστρια και Φουκέ. Σε ό,τι αφορά τη γρήπη β, το στέλεχος Φουκέ είναι αυτό που προστέθηκε στο περισσινό αντιγρυπτικό εμβόλιο. Άρα για την γρήπη α και την γρήπη β, στέλεχος Όστρια, είναι σαν να κάνουμε επανεμβολιασμό φέτος. Και με καινούριο στέλεχος, το Φουκέ που ανήκει στην οικογένεια της γρήπης β. Τα αντιγρυπτικά εμβόλια που κυκλοφορούν στη ΣΥΠΑ δεν είναι σε όλη την έκταση τα ίδια που κυκλοφορούν στην Ελλάδα. Υπάρχει ένα αδρανοποιημένο τριδύναμο εμβόλιο που έχει 2 στελέχη α και ένα β. Και υπάρχει και αδρανοποιημένο τριδύναμο το οποίο έχει άνοσο ενισχυτή MF59. Το κλασικό αδρανοποιημένο τετραδύναμο με 2 στελέχη α, 2 β και τετραδύναμο με άνοσο ενισχυτή. Υπάρχει επίσης ένα αδρανοποιημένο εμβόλιο υψηλής δόσης που γίνεται σε άτομα ηλικίας άνω των 65 ετών και ανασυνδυασμένο εμβόλιο γρήπης για τους άνω των 18 ετών. Ούτε αυτή η μορφή κυκλοφορεί στη χώρα μας, όπως επίσης και εμβόλιο με ζώντες εξασθενημένους ιούς που δεν πρέπει να δίνεται στην κύση σε άτομα που πάσχουν από άσθημα ή βρίσκονται σε καταστάσεις άνοσο καταστολής. Και υπάρχει και ένα εμβόλιο το οποίο γίνεται, δεν καλλιεργούνται οι σε αυγά όρνηθας, αλλά είναι προϊόν καλλιέργειας σε κυταρικό υπόστρωμα. Έτσι, αντιλαμβάνεστε ότι το εμβόλιο που προέρχεται από κύτταρο καλλιέργειας δεν έχει να κάνει σε τίποτα με τυχόν αλλεργία στο αυγό. Δεν κυκλοφορεί όμως αυτό το εμβόλιο στη χώρα. Τι εμβόλια θα κυκλοφορήσουν όμως στην πατρίδα μας? Μόνο τετραδύναμα εμβόλια αδρανοποιημένα. Όπως είναι τα κλασικά Vaxigrip, Fluarix και Influvac που δίνονται σε άτομα άνω των 6 μηνών και περιέχουν κάθε ένα αντιγόνο είναι 15 μικρογραμμάρια και αφού έχουμε 4 αντιγόνα έχουμε μία δόση ουσιαστικά αντιγόνου 60 μικρογραμμάρια. Υπάρχει ένα άλλο εμβόλιο το οποίο θα κυκλοφορήσει με το όνομα Fluselvax, τετραδύναμο, το οποίο όμως έχει έγκριση
για τις ηλικίες άνω των 2 ετών και 2 εμβόλια για τους άνω των 60-65 ετών που περιέχει το MEN1, το εφλουέντλα, 60 μικρογραμμάρια αντιγόνου για κάθε τύπο, δηλαδή 240 μικρογραμμάρια, και φλουάντ τέτρα με άνοσο ενισχυτή. Το τελευταίο αυτό εμβόλιο δίνεται σε άτομα άνω των 65 ετών. Έχει το σύνηθες ποσό αντιγόνου, 15 μικρογραμμάρια, αλλά έχει χρησιμοποιηθεί άνοσο ενισχυτής. Άρα για τους άνω των 60 ετών έχουμε αυτά τα δύο εμβόλια, τα οποία κυκλοφορούν φέτος στη χώρα και δεν κυκλοφορούσαν τις προηγούμενες χρονιές. Τα άτομα ιδιαίτερα των άνω των 65 ετών είναι αυξημένος ο κίνδυνος νόσης από γρήπη και μάλιστα να έχουν και επιπλοκές από την γρήπη. Η αντισωματική απάντηση στα άτομα αυτά είναι οπωσδήποτε υποβαθμισμένη. Είναι αυτό το φαινόμενο που λέγεται άνοσο γύρανση, διότι όλα τα συστήματα του οργανισμού με την πρόοδο της ηλικίας υποβαθμίζουν τη λειτουργία τους. Και στις περιπτώσεις αυτές συνιστάται αντιγρυπτικό εμβόλιο υψηλής δόσης, έτσι με 60 μικρογραμμάρια για τα 4 στελέχη, τα 2α και 2β που έχει μέσα, δηλαδή 240 μικρογραμμάρια. Ή επίσης αντιγρυπτικό εμβόλιο απλής δόσης με 15 μικρογραμμάρια, αλλά με την χρήση άνοσο ενισχυτή MIF-59. Ποιο είναι όμως, να δούμε και το χρονοδιάγραμμα των εμβολιασμών. Οι πρωτοεμβολιαζόμενοι ηλικίας άνω των 6 μηνών μέχρι των 8 ετών κάνουν 2 δόσεις. Η πρώτη δόση ευθύσως είναι διαθέσιμο το εμβόλιο και η δεύτερη δόση μετά από 4 εβδομάδες. Όσοι ηλικίας κάτω των 8 ετών και πάνω των 8 ετών πρόκειται να λάβουν μία δόση εμβολίου, καλύτερα είναι να εμβολιάζονται στο δεύτερο δεκαπενθήμερο του Οκτωβρίου. Η χορήγηση επιπλέον δόσης, booster δόσης, που συνήθιζε να γίνεται, δεν συνιστάται πλέον, διότι όταν ο οργανισμός βρίσκεται κάτω από καταστάσεις μεγάλης ποσότητας ενός αντιγόνου, δεν φτιάχνει περισσότερα αντισώματα, αλλά φτιάχνει αντίθετα λιγότερα. Έτσι, booster δόση δεν χρειάζεται για την γρήπη. Στις ηλικίες 6 με 35 μηνών χορηγείται πλήρης δόση. Παλιότερα στις ηλικίες αυτές χρησιμοποιούνται μισή δόση του εμβολίου ενηλίκου. Τώρα αυτό έχει τελειώσει και από την ηλικία των 6 μηνών χορηγείται η πλήρης δόση. Η ανοσολογική απάντηση στο εμβόλιο είναι μετά από 15 μέρες. Είναι συμβουλεύσιμο μετά τον εμβολιασμό τα άτομα και ιδιαίτερα οι έφηβοι να παραμένουν στο χώρο του ιατρείου τουλάχιστον για 15 λεπτά, γιατί ορισμένοι παρουσιάζουν βαγοτονικά επεισόδια με λιποθυμία και μη συμβεί αυτό ενώ έχουν αποχωρήσει από το ιατρείο. Είναι πράξη προνοίας που πρέπει να την ακολουθούμε. Ετήσιος εμβολιασμός είναι όχι μόνο στους ανήκοντες σε ομάδα κινδύνου, αλλά όπως συζητείτε τώρα σε όλους που είναι ηλικίας 6 μηνών και δεν έχουν αντένδειξη να κάνουν το εμβόλιο. Παλιότερα που συζητούσαμε αυστηρά για τις ομάδες κινδύνου, για παράδειγμα ήταν ότι ένα άτομο στην οικογένεια δεν ήταν σε κίνδυνο, δεν έκανε εμβόλιο. Η σύσταση όμως ήταν ότι αν στο περιβάλλον του υπήρχε άτομο
το οποίο ήταν σε αυξημένο κίνδυνο για γρήπη, τότε τα υπόλοιπα άτομα που συμβιούν μαζί του ή τον περιθάλπτουν να εμβολιάζουν. Έτσι δημιουργεί το σύγχυση και στο τέλος θα έπρεπε πρακτικά πάλι όλοι να εμβολιαστούν. Ας έχουμε λοιπόν ότι η ένδειξη για όποιον είναι πάνω από 6 μηνών και δεν έχει αντένδειξη πρέπει να εμβολιάζει. Το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό φυσικά πρώτα απ' όλα, αν και μελέτες και στη χώρα μας και σε άλλες χώρες έχουν δείξει ότι το ιατρονοσηλευτικό προσωπικό δεν είναι και το καλύτερο υλικό για εμβολιασμό. Αυτό είναι κάτι παράδοξο. Λέμε ότι το ιατρονοσηλευτικό προσωπικό έχει κύριο σκοπό να προασπίζει την ζωή και την υγεία αυτών που ζητούν τις υπηρεσίες του και δεν έχει κανένα δικαίωμα να αρρωστήσει ο ίδιος και να μεταδώσει την νόσο σε αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι μπορεί να πάσχουν και βαριά. Όλες οι έγκυες ή όσες στοχεύουν να μείνουν έγκυες ή βρίσκονται σε λοχεία ή θυλάζουν πρέπει να εμβολιάζονται. Και φυσικά επανεμβολιασμός είπαμε στην ίδια περίοδο γρήπης δεν συνιστάται. Ο εμβολιασμός στην κύηση γίνεται σε οποιοδήποτε στάδιο και πριν ή κατά την διάρκεια της περίοδου γρήπης. Στην πραγματικότητα με την έντονη κυκλοφορία που υπάρχει και την έντονη κινητικότητα μεταξύ υπήρων χωρών και πληθυσμών δεν μπορεί κανείς να ξεχωρίσει πια ακριβώς τις περιόδους γρήπης. Για τον απλούστατο λόγο ότι στην δική του χώρα μπορεί να είναι να μην βρίσκεται σε περίοδο γρήπης αλλά δίπλα του στο αεροπλάνο να κάθεται ένα άτομο που είναι από το νότιο ημισφαίριο που αυτό βρίσκεται σε εποχή επιδημίας γρήπης. Ο εμβολιασμός στην κύηση έχει βρεθεί πάντως ότι ελαττώνει τον κίνδυνο λίμωξης του νεογνού και του βρέφους κατά 70%. Επιπρόσθετα, οι εμβολιασμένες θυλάουσες μητέρες εκρίνουν στο γάλα τους ειδική εκρητική IgA άνοσο σφαιρίνη, η οποία έχει αντιγρυπτική δράση. Εφόσον λοιπόν αν έχουμε αντιμετωπίζουμε προβλήματα διαθεσιμότητος του εμβολίου, θα πρέπει να εκεί να ακολουθούμε τις ομάδες, που σημαίνει ότι η πρώτη ομάδα είναι βρέφη και νήπια ηλικίας πάνω από 6 μηνών μέχρι 59 μηνών, τα πρώτα 5 χρόνια της ζωής. Όλα τα άτομα που είναι ηλικίας άνω των 50 και παιδιά και ενήλικες με χρόνιες μονοπάθειες, περιλαμβανομένου του άσθηματος, υπατικά, νεφρολογικά, νευρολογικά, μεταβολικά νοσήματα και όπως επίσης οι ανοσοκατασταλμένοι από νοσήματα ή φάρμακα. Επίσης πρέπει να αποτελούν ομάδα προτεραιότητας οι έγκυες και όσες προγραμματίζουν κύηση, παιδιά και έφηβοι από πάνω των 6 μηνών μέχρι 18 ετών που λαμβάνουν ασπιρίνη ή σαλικυλικά φάρμακα, όσοι είναι παχύσαρκοι και εννοούμε να έχουν δείκτη μάζας σώματος πάνω από 40, ή διαβιούνται σε κλειστές δομές, το ιστορικό και μη προσωπικό που περιθάλπτει άτομα σε αυξημένο κίνδυνο επιπλοκών για γρήπη και τέλος όσοι φροντίζουν παιδιά ηλικίας κάτω των 59 μηνών. Οι προφυλάξεις που έχουμε για να κάνουμε το εμβόλιο ως προφύλαξη θεωρούνται τα ήπια νοσήματα με ή χωρίς πυρετό και ήπια αλλεργικά νοσήματα χωρίς όμως να χρειάζεται να πάρει κανείς άλλα μέτρα.
και αντενδείξεις. Έχουμε άτομα με οξύ αναφυλακτική αντίδραση σε προηγούμενο αντιγρυπτικό εμβολιασμό, κάτι που είναι εξαιρετικά σπάνιο και φαίνεται να συμβαίνει μία περίπτωση ανά 1 εκατομμύριο δόσεις. Είναι το σύνδρομο Γκυλέμπαρε, που ακολούθησε όμως τυχόν προηγούμενο αντιγρυπτικό εμβολιασμό μέσα σε 6 εβδομάδες από τη χορήγησή του. Πόσες δόσεις του εμβολίου να κάνουμε? Εδώ αυτή η διαφάνεια μας λέει, εάν πριν από τον Ιούλιο του 2020 είχαμε κάνει 2 δόσεις, τότε θα κάνουμε 1 δόση. Δεν ήταν απαραίτητο οι 2 δόσεις του εμβολίου να γίνουν την ίδια χρονιά ή τη μία χρονιά μετά την άλλη. Αλλά αρκούσε να έχουν γίνει 2 δόσεις του εμβολίου. Εάν όμως δεν ξέρουμε, τότε θα γίνουν 2 δόσεις του εμβολίου εκ των πραγμάτων. Άρα, μέχρι τον Ιούλιο του 2020, εάν είχαν κάνει 2 δόσεις εμβολίου, 2 και πάνω, δηλαδή 1 δόση εμβολίου θα κάνουν φέτος. Όσοι είχαν κάτω ή δεν ξέρουμε, θα κάνουν τότε 2 δόσεις του εμβολίου την φετινή αντιγρυπτική περίοδο. Από τις αντιδράσεις τώρα τι περιμένουμε? Τοπικές, όπως όλα τα εμβόλια, πόνος, ευαισθησία, ίδημα και ερυθρότητα. Και συστηματικές αντιδράσεις. Πυρετός μέσα στο πρώτο 24ωρο στο 10 έως 35% σε βρέφη και νήπια ηλικίας κάτω των 2 ετών. Λίθαργος, κεφαλαλγία, ναυτία, μυϊκά άλγη και ρίγος σε μεγαλύτερες ηλικίες. Ή βαγκοτονικό επεισόδιο εφόσον μείνει στο χώρο που εμβολιάζονται άλλα παιδιά και ακούει τυχόν τις αντιδράσεις. Αντιγρυπτικός εμβολιασμός και αλλεργία στο αυγό. Να ξέρουμε ότι η περιεχόμενη οβαλβουμίνη σε κάθε δόση εμβολίου είναι μικρότερη από 1 μικρογραμμάριο. Ο εμβολιασμός ανεξαρτήτως ιστορικού αλλεργίας δεν απαιτεί ιδιαίτερα μέτρα. Πέρα από αυτά που είναι απαραίτητα κατά τη χορήγηση νέου εμβολίου σε οποιοδήποτε άτομο. Υπάρχουν προβλήματα σε συγχορήγηση των εμβολίων. Έχει αναφερθεί στη συγχορήγηση τετραδύναμου αντιγρυπτικού εμβολίου και συζευμένου 13-δύναμου πνευμονικού εμβολίου για τα παιδιά που είναι στα 2 χρόνια της πρώτα χρόνια της ζωής, μία αυξημένη πιθανότητα πυρετού και ως εκ τούτου και πυρετικών σπασμών τις ημέρες 0 με 1 μετά τον εμβολιασμό. Αυτό παρατηρήθηκε στις περιόδους 11-12 και 14-15. Στην συγχορήγηση τετραδύναμου αντιγρυπτικού και εμβόλιο τριπλούν διφθερίδα, τέτανος και κοκκίτης. Είχε βρεθεί μειωμένη απάντηση στο αντιγόνο του τετάνου και του κοκκίτου, αλλά μόνο για τις περιόδους 2006-2007 και 2011-2012, όπως αναφέραμε και προηγουμένως. Στην συγχορήγηση εξαδύναμου εμβολίου του συνηθισμένου αδρανοποιημένου τετραδύναμου εμβολίου και τριδύναμο εμβόλιο για διφθερίδα, τέτανο και αγυταρικό κοκκίτη υπάρχει, είναι ασφαλής η συγχορήγηση. Και δεν υπάρχει εδώ καμία παρατήρηση. Ενώ προηγούμενα υπήρχε παρατήρηση για τα εμβόλια αυτά, αλλά όπως παρατηρείτε τότε το τριπλούν εμβόλιο ήταν υψηλής
ήταν υψηλής, ήταν συνηθισμένης δόσης εμβόλιο, αλλά ήταν ακυταρικό εμβόλιο νυφθαίδιος τετάνου κολκίτου, το οποίο έτσι και αλλιώς δεν κυκλοφορεί. Η συγχορήγηση αδρανοποιημένου γρήπης και COVID-19 είναι ασφαλής και αποδεκτή και μπορεί να γίνει και σύγχρονα. Η συγχορήγηση αντιγρυπικού και 23 δύναμου πολυζαχαρδιακού έχει βρεθεί μειωμένη άνοσο απάντηση στη γρήπη δίτητα μετά 4-6 εβδομάδες. Σε συγχορήγηση με ζώντα εμβόλια είναι ασφαλή συγχορήγηση και δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Σε συγχορήγηση με αντιγρυπτικά και αντιγυϊκά φάρμακα μπορεί αυτό να γίνει, δηλαδή ενώ παίρνεις ενώ παίρνεις ένα αντιγρυπτικό φάρμακο να κάνεις και αντιγρυπτικό εμβόλιο με το ίδιο κλασικό εμβόλιο, αρκεί όμως να μην είναι εμβόλιο live, να μην είναι με ζωντανούς ιούς. Τα αντιγρυπτικά φάρμακα οπωσδήποτε δεν υποκαθιστούν τον εμβολιασμό. Η γρήπη, η ιή της γρήπης μέχρι σήμερα είναι ευαίσθητη στο ταμιφλού, το σελταμιβίρι φυσικά. Οι κυριότερες αντιδράσεις που έχουμε από την οσελταμιβίρι είναι η έμετη. Καλό είναι να χορηγείται εντός του πρώτου 48 ώρου από τη λίμωξη. Κάθε παιδί που είναι ύποπτο για γρήπη σε σοβαρή εξελικτική ή επιπλακήσα λίμωξη μπορεί να πάρει αντιγρυπτικά φάρμακα. Σε όλους που βρίσκονται σε υψηλό επίπεδο επιπλοκών από γρήπη, σε όλα τα βρέφη ηλικίας κάτω των 6 μηνών. Όλοι με επικείμενες παθολογικές καταστάσεις, ενώ η συγχορήγηση της οσελταμιβίρ του ταμιφλού δεν είναι αντένδειξη εμβολιασμού. Εδώ έχουμε τις συνιστόμενες δόσεις, τις οποίες ξέρετε, πηγαίνουμε οι μεν ενήλικες από 75 μιλιγκράμμ επί 2 φορές την ημέρα θεραπεία για 5 μέρες και σε προφύλαξη 75 μιλιγκράμμ. Γράφει διαφάνεια για 3 φορές, αλλά αυτό περιλαμβάνει και άτομα τα οποία για προφύλαξη όπως συνιστάται τελευταία η διάρκεια της προφύλαξης να μην είναι 10 μέρες αλλά 7 ημέρες. Έτσι. Αντίστοιχα για το βάρος στα 15 κιλά είναι 30 μιλιγκράμμ. Στα 15 με 23, 45 έχει μια αύξουσα δόση η οσελταμιβίρι ανάλογα με το βάρος. Και μετά την ηλικία, μετά το βάρος των 40 χιλιογράμμων, παίρνουμε δόση ανηλίκου. Θεραπευτικά μένει για 5 μέρες και προφυλακτικά, παλιότερα λεγόταν για 10 μέρες, τώρα θεωρείται και ότι και οι 7 μέρες είναι αρκετές. Και ανάλογα βλέπουμε ότι υπάρχουν και δόσεις και για τα μικρότερα παιδιά, ακόμη και τα μικρότερα της ηλικίας των 3 μηνών. Ακόμη δε και για τα πρόωρα. Αυτά ήθελα, αγαπητοί συνάδελφοι, να σας πω και είναι ό,τι ισχύει για το αντιγρυπτικό εμβόλιο το οποίο θα κάνουμε αυτή την περίοδο και είμαστε οι καλύτεροι σύμμαχοι εμείς οι παιδίατροι των εμβολίων ώστε να θωρακίσουμε και τα παιδιά μας τη στιγμή που τρέχει ταυτόχρονα ο COVID-19 και ο RSV και, αλλά και τους εαυτούς μας και εμείς οι ίδιοι ή και τους μεγαλύτερους ανθρώπους στο περιβάλλον μας. Η διαφάνεια αυτή η τελευταία
Έχει μια φράση του Σενέκα ότι με προσπάθεια και επιμονή κανείς μπορεί να κάνει ό,τι θέλει, να φτάσει ακόμη και στα άστρα. Ευχαριστώ για την προσοχή σας. Ωραία. Αγαπητοί μου, ήθελα να πω ότι και τα δύο αυτά εμβόλια έχουν σκοπό να αυξήσουν την παραγωγή των σωμάτων ακριβώς λόγω του φαινόμενου της ανοσογύρανσης που έχουμε, και αυτό μπορεί να επιτευχθεί με τους δύο τρόπους αυτούς. Είτε με ανοσοενισχυτικό και τη συνηθισμένη δόση αιμαγλουτινίνης 15 μικρογραμμάρια ή με τετραπλασιασμό της δόσης χωρίς ανοσοενισχυτικό. Εκείνο που έχει γραφτεί και έχει ειδωθεί κατά τους ελέγχους, τους συγκριτικούς που έχουν γίνει, είναι ότι και τα δύο εμβόλια αποδίδουν το ίδιο. Το εμβόλιο όμως το ενισχυμένο με τετραπλή δόση αντιγόνου έχει αποδεκτές, αλλά περισσότερες, ας τις πούμε, παρενέργειες. Δηλαδή με την έννοια του πυρετού και των άλλων γενικών εκδηλώσεων, μυαλγίες και θέματα ιδιαίτερα που άπτονται αρθραλγίες, μυαλγίες, πυρετός. Είναι σε μεγαλύτερο βαθμό, μαζί με την κεφαλαλγία ξέχασα, όταν παίρνουμε μεγαλύτερη δόση του αντιγόνου. Και γι' αυτό έχουν μπει αυτά τα δύο εμβόλια. Από την άλλη πλευρά, ξέρετε ότι ορισμένοι έχουν εκφράσει επιφυλάξεις για τους άνοσο-ενισχυτές. Για παράδειγμα, στην πανδημία του 2009 είχε υποθεί ότι άτομα που είχαν κάνει αντιγρυπικό εμβολιασμό τότε με ενισχυτή, ο οποίος δεν ήταν ο MF59, αλλά λεγόταν ASO3, αν θυμάμαι, παρουσίαζαν σε μία μεγαλύτερη στατιστικά πιθανότητα μία αυξημένη τάση ναρκοληψίας. Γενικώς υπάρχει, ας το πούμε, μία επιφύλαξη και σχετικά με τους ανοσοενισχυτές. Την πανδημία είχε δοθεί εξήγηση ότι επειδή έπρεπε να παρασκευαστεί εμβόλιο σε μεγάλες ποσότητες, δεν υπήρχαν μεγάλη ποσότητα αντιγόνου και προτιμήθηκε η λύση, ιδιαίτερα έγινε στην Ευρώπη αυτό, το να βάζουμε μισή δόση αντιγόνου, 7,5 μικρογραμμάρια, και να χρησιμοποιούμε ανοσοενισχυτή, ενώ στο εμβόλιο που δόθηκε στην Αμερική και χρησιμοποιήθηκε, δεν χρησιμοποιείται ο ανοσοενισχυτής. Δεν ξέρω πώς σας βοήθησα. Αυτή είναι πάντως η λόγη και για το ένα εμβόλιο και το άλλο. Ευχαριστώ πάρα πολύ.